τα μαντάτα, όλα αυτά που φαίνονται στον ορίζοντα και με το έμπα του χρόνου, δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Παρόλα αυτά, εμείς, επειδή έχουμε και την ιστορική αισιοδοξία στο αίμα μας, δεν τα βάζουμε κάτω, τα παλεύουμε. Πιστεύουμε ότι όλοι οι λαοί και ο ελληνικός λαός έχει τη δύναμη μέσα του, αρκεί να συνειδητοποιήσουν οι λαοί αυτή τη δύναμη να βγουν στην επιφάνεια και με τον αγώνα τους να επιβάλλουν λύσεις. Με τον αγώνα και με τις επιλογές τους. Και οι επιλογές είναι παντού. Από την ψήφο σε ένα πολιτιστικό σύλλογο που θα, που θα αναδείξει εκπροσώπους που θα παλέψουν τα ζητήματα μέχρι την ανάδειξη σε ένα εργατικό σωματείο, μέχρι το Δήμο και την Περιφέρεια μέχρι όταν έχουμε βουλευτικές εκλογές ή ευρωεκλογές ποιους επιλέγουμε να μας εκπροσωπήσουν στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο και πόσο ο καθένας μας τοποθετείται σε αυτό που καλούν σωματεία, σύλλογοι αγροτικοί, φοιτητικοί σύλλογοι, νεολαίστικοι σύλλογοι, συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, σε αγώνα. Γιατί χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Και βέβαια βλέπετε όλοι σας, το βλέπουμε όλοι μας, ότι η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υψώνοντας και το 41% που πήρε, που της έδωσε ο ελληνικός λαός τον περασμένο Ιούλιο, παίρνει αλλεπάλληλα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα και δεν σταματάει μπροστά σε τίποτα. Έχουμε μπαράζ τέτοιων νομοσχεδίων που πλήττουν πάλι το λαϊκό εισόδημα, που πάλι την πληρώνει ο λαός με τη φορολογία και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο και οι συνταξιούχοι και οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι, για να κερδίζει το μεγάλο κεφάλαιο. Την ίδια στιγμή που μόνο 500 ή 500 μεγαλύτεροι επιχειρηματίες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας μας, είχαν κέρδος φέτος πάνω από 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Να που βρίσκονται τα χρήματα. Και όλοι αυτοί φοροαπαλλάσσονται... με νόμο που έχει ψηφίσει και η σημερινή κυβέρνηση... και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ κλπ... ή οι άλλες της Νέας Δημοκρατίας που ήταν. Φοροαπαλλάσσονται οι εφοπλιστές... φοροαπαλλάσσονται οι βιομήχανοι... αυτοί οι 500 συγκεκριμένοι. Και την ίδια ώρα... Η κυβέρνηση πέρασε πριν 15 μέρε, πριν ένα μήνα, νομοσχέδιο φορολογικό που πάλι πλήττει εργαζόμενους, πλήττει αγρότες, πλήττει τους επαγγελματίες και πάει να τους κλείσει όλους, να βάλουν λουκέτο την ώρα που δεν έχουν να πληρώσουν τα δάνεια, αυτά που χρωστάνε, που δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το χρήμα, εκεί βρίσκεται η αιτία του προβλήματος γιατί όλα αυτά τα ζητήματα, είτε αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα που δεν γίνονται, είτε αφορά τις ελλείψεις σε υποδομές, σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, στα κέντρα υγείας, ε, στα χωριά μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα και στα μεγάλα, στα δημόσια νοσοκομεία, είτε αφορά την παιδεία και τη μόρφωση των παιδιών μας, είτε αφορά το αγροτικό εισόδημα και το πώς η ακαρπία αναγκάζει σε περίοδο ακαρπίας της ελιάς όπως λέγατε πριν να πληρώνει τα ασφάλιστρα, να πληρώνει το ένα το άλλο, τον ελγά και δεν απαλλάσσει ενώ υπάρχει και ο δάκος, υπάρχουν και άλλα προβλήματα και δεν αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς όπως θα έπρεπε. Αντί να κάνουν λοιπόν όλα αυτά γιατί επιλέγουν τα κέρδη τους και εμείς τους απαντάμε ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το βασικό σύνθημα με το οποίο πιστεύουμε ενωμένο όλος ο ελληνικός λαός πρέπει να πορευθεί το επόμενο διάστημα. Και βεβαίως επιλέγουν τα κέρδη τους και όχι τις ζωές μας, καταστρέφουν τις ζωές μας, ακόμα και με την προστασία της ζωής, την ασφάλεια, τον άλλο μήνα, 28 Φλεβάρι, θα έχουμε την επέτειο, μια τραγική θλιβερή επέτειο από την τραγωδία των τεμπών που χάθηκαν τόσα νέα παιδιά, τόσοι συνάνθρωποι μας, κλείνει ένας χρόνος από αυτή την υπόθεση, γιατί δεν παίρνουν μέτρα. Γιατί αυτό είναι αυτό το σύστημα που μας έχετε ακούσει, έχει όνομα. Καπιταλισμός λέγεται. Καπιταλιστικό σύστημα είναι αυτό μέσα στο οποίο ζούμε. Και είναι βάρβαρο, εκμεταλλευτικό και άδικο. Εκεί βρίσκεται η αιτία του προβλήματος και αυτά πρέπει να αλλάξουμε. Βρίσκεται η αιτία επίσης και η ευθύνη στο κράτος που και αυτό το κράτος υπηρετεί αυτούς τους λίγους, τους μεγάλους επιχειρηματίες. Βρίσκεται η ευθύνη σε όσους κυβερνάνε μέχρι σήμερα αυτή τη χώρα. Αυτά λοιπόν είναι που πρέπει να αλλάξουμε να αλλάξουμε αυτό το σύστημα έτσι όπως το γνωρίζουμε όλοι και όλες και είναι άδικο, να αλλάξουμε τις κυβερνήσεις, να αλλάξουμε το κράτος αυτό και στη θέση τους να οικοδομήσουμε ένα πραγματικό λαϊκό κράτος, μια πραγματική λαϊκή διακυβέρνηση να υπάρχει με επιλογές που θα έχουν το συμφέρον του λαού, τις ζωές δηλαδή και όχι τα κέρδη των λίγων. Και αν πιάσουμε με βάση αυτά που υπόθηκαν, ξεκινώντας από τον πρόεδρο του Σωματείου της UNIPAC, εδώ το λαϊκό εισόδημα, παρότι υποτίθεται ότι έχουμε φύγει από τη μεγάλη οικονομική κρίση. Υποτίθεται, μας λένε ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια, αν και εμείς λέμε ότι το μεγαλύτερο μνημόνιο είναι αυτό που υπάρχει τώρα με τα προαπαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όλα αυτά που γίνονται. Γιατί για να εκταμιεύσει τις δόσεις των δανείων που παίρνει η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει νόμους. Οι αντιλαϊκοί νόμοι έτσι έρχονται. Και με επιβολή και με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως του κυρίου Μητσοτάκη και των υπολείπων υπουργών του. Και περνάνε και ο, ο ελληνικός λαός ματώνει και θησαυρίζουν οι λίγοι. Έτσι λοιπόν, εμείς μιλάμε για λαϊκό εισόδημα που ο άλλος θα μπορεί να ζήσει ανθρώπινα. Να μπορεί να ζήσει την οικογένειά του, να καλύψει βασικές ανάγκες. Πρέπει εδώ και τώρα να αυξηθούν οι μισθοί. Πρέπει εδώ και τώρα να μην να γίνουν συλλογικές συμβάσεις στα σωματεία και στα επιχειρησιακά και στα κλαδικά συνολικότερες συμβάσεις γιατί η γραμμή τους είναι να τις καταργήσουν. Ήδη προσπαθούν σε συνεννόηση με τις εταιρείε, με τους ομίλους, με τις επιχειρήσεις να καταργήσουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που είναι ένα, ένα το στοιχειώδες που μπορεί ο εργαζόμενος να έχει για να αμυνθεί απέναντι στην ασυδοσία του εργοδότη που θέλει όλο και μεγαλύτερο κέρδος. Και βεβαίως πρέπει να επανέλθει ο 13ος, 14ος μισθός εκεί που έχει κοπεί, η 13η, 14η σύνταξη, πρέπει να γίνουν μια σειρά παράλληλα μέτρα όπως είναι η κατάργηση του ένφια, όπως είναι η φορολογική ελάφρυνση των επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων και των αγροτών δηλαδή με αφορολογι... αφορολόγητο όριο τουλάχιστον τα 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 για κάθε παιδί θα πρέπει να εξασφαλιστούν μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν την προστασία, την ασφάλεια τη ζωή των εργαζομένων. Είναι απαράδεκτο να κινδυνεύουν εργαζόμενοι από μια πλημμύρα επειδή δεν φτιάχνουν αντιπλημμυρικά έργα αυτοί γιατί έχουν κόστος όπως λένε και το όφελός τους δεν είναι ανάλογο. Βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές, τις περιουσίες όλων μας όπως έγινε με τα αυτοκίνητα που καταστράφηκαν ή άλλα αυτά που υπόθηκαν και τα σημειώσαμε και δημιουργούν πρόβλημα στον ίδιο τον εργαζόμενο την ώρα που δεν έχει να περάσει το μήνα. Την ώρα που δεν έχει να πληρώσει για το παιδί του να πάει να σπουδάσει. Γιατί και στο δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να πληρώνει για να σπουδάζει το παιδί και να πάει να μένει σε άλλη πόλη όταν περνάει. Που δεν έχει να πληρώσει το γιατρό, τα φάρμακα και η λαϊκή οικογένεια και ο συνταξιούχος. Είναι ζητήματα που αφορούν επίσης ιδιαίτερα την αγροτική οικονομία, την αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα τους αγρότες τα θέματα που τέθηκαν. Εμείς θέτουμε, θα θέσουμε ξανά αυτό το θέμα της ακαρπίας, ειδικά φέτος για την ελιά που στις περισσότερες περιοχές, όπως ξέρετε, έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα και βεβαίως τουλάχιστον απαλλαγούν και λόγω αυτού από τα ζητήματα του ΕΛΓΑ, από, αυτά, από τις εισφορές των ΕΛΓΑ και λοιπά. Αυτό είναι απαράδεκτο να συμβαίνει σήμερα. Χώρια που όλα αυτά είναι και αιτήματα του ίδιου του αγροτικού κινήματος, στο οποίο πρέπει να συμμετέχει και εδώ η περιοχή, στις κινητοποίησεις που ετοιμάζονται. Γιατί το κόστος για τον αγρότη είναι τεράστιο. Και για τον ελαιοκαλλιεργητή, αλλά και για όλους τις κατηγορίες των αγροτών. Και για τους κτηνοτρόφους. Είναι τεράστιο το κόστος και πρέπει να μειωθεί. Για να μπορέσει να ζήσει ανθρώπινα και για να μπορέσει να παράγει και του χρόνου να αγοράσει τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ, για παράδειγμα, στα είδη πλατιά κατανάλωση, στο, στο πετρέλαιο, να καταργηθεί ο ενιαίο φόρο κατανάλωση επίση για επαγγελματίε κλπ. όπω και για αγρότε, να υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο όπω δίνει στου εφοπλιστέ δωρεάν και για του αγρότε. Είναι μια σειρά αιτήματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν μπορούν να γίνουν και βεβαίω να φτιαχτούν όλες οι υποδομές οι απαραίτητες, οι αντιπλημμυρικές, οι αντιπυρικές, η αντισυσμική θωράκιση, γιατί είμαστε και σεισμογενής χώρα, που είναι προτεραιότητες που πρέπει να έχει ένα κράτος που θέλει να λέγεται φιλολαϊκό, που πρέπει να είναι τέτοιο. Αλλά δυστυχώς ξαναλέμε, πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή τα δικά τους κέρδη για να βάζουν συνέχεια στην τσέπη και να στέλνουν στο εξωτερικό και να επενδύουν και να τα τρώνε έχουν για τους επιχειρηματίες και τους επιχειρηματικούς ομίλους αλλά για το λαό στη γωνία συνεχώς να πληρώνει, να υδρώνει και να ματώνει. Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό δεν αναπτύσσεται και ο πολιτισμός, γι' αυτό και δεν γίνονται και οι απαραίτητες και ανασκαφές και η στήριξη όπως είπε ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου για αρχαιολογικούς χώρους που θα έδιναν και άλλη δυναμική στην περιοχή. Η αρχαία πελασγοί είναι πασίγνωστη στα πέρατα της Οικουμένης και θα μπορούσε εδώ στην έδρα που είναι να αναπτυχθεί γιατί υπάρχει ε, βοηθάει αυτό και στο να έρχονται σχολεία, να έρχονται τουρισμός και από άλλες χώρες αλλά και από όλη, από όλη την Ελλάδα να περνάνε από εδώ, να βλέπουν αυτά τα κτίσματα να υπάρχουν αντίστοιχα μουσεία που χρειάζεται αλλά και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες ή το περιβάλλον, για παράδειγμα. Με τις ηχθειοκαλλιέργειες εδώ δίπλα στους λουόμενους. Πάλι και γι' αυτό δεν παίρνουν μέτρα γιατί αφήνουν ασίδωτο την εταιρεία αυτή, την εταιρεία αυτή να πηγαίνει και να αναπτύσσει τα, πώς τα, λένε, τα κλουβιά τη δίπλα σε λουόμενους, δίπλα σε όμορφες παραλίες εδώ στην περιοχή με αποτέλεσμα και το περιβάλλον να επιβαρύνεται αλλά και να δημιουργούνται προβλήματα γενικότερα και στη θαλάσσια ζώνη αλλά και στους λουόμενους, στους κατοίκους της περιοχής αλλά και σε όσους θέλουν να έρθουν εδώ για κάποιες μέρες διακοπών να περάσουν με την οικογένειά τους. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι αλληλένδετα. Δέστε για παράδειγμα την ενέργεια. Αυτοί που έχουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες στην ενέργεια είναι από αυτούς που είχαν τεράστια κέρδη. Ενέργεια, τρόφιμα και τουρισμός μαζί με τους σούπερμαρκετάδες ήταν αυτοί που είχαν το, το 2023 τα περισσότερα κέρδη, δισεκατομμύρια κερδών όλοι αυτοί. Και για να δώσουν σε τέτοιους ομίλους της ενέργειας και ελληνικούς αλλά και ξένους, ευρωπαϊκούς, αμερικάνικους κλπ πήγαν να καταργήσουν τον ορεικτό πλούτο της χώρας που παρήγε ενέργεια ε, το λιγνίτι και κάναν όλο αυτό το μπάχαλο με αποτέλεσμα μετά όταν ανέβηκε το φυσικό αέριο λόγω του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία να ξαναβάλουν σε ισχύ τις μηχανές που είχαν ε, σταματήσει να λειτουργούν στην Πτολεμαϊδα και αλλού λοιπόν και να έχει τεράστια ζημιά το ελληνικό κράτος τεράστια απώλεια σε ενέργεια και να ανέβει επίσης η τιμή του ρεύματο για να κάνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποτίθεται. Τις απέτης λεγόμενες. Τα φωτοβολταϊκά δηλαδή, τις ανεμογεννήτριες κλπ. Όχι ότι δεν μπορούν να γίνουν και αυτά. Όμως ποιος έχει την ιδιοκτησία αυτών, πού φτιάχνονται αυτά. Αν υπάρχει μελέτη για αεολικά πάρκα, έτσι ώστε να προστατεύεται και το περιβάλλον και οι κάτοικοι των περιοχών όπου εγκαθίσταται. Για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί και η υπόλοιπη ενέργεια. Για παράδειγμα η Ελλάδα έχει γεωθερμία πλούσια γιατί έχει αματικές πηγές. Έχει τέτοια πολλά πράγματα και η φθιότητα ειδικά. Και η γεωθερμία είναι πηγή ενέργειας. Και δεν αξιοποιείται. Την έχουν στην απέξω. Ή τη δίνουν, δίνουν σε κάποιους μικροεπενδυτές, μικροεργολάβους και τέτοια να αξιοποιήσουν που δεν βγάζει ούτε ποσότητα, ούτε ποιότητα, ούτε μπορεί αυτό να ρίξει την τιμή του ρεύματο Για να μπορεί να ελαφρυνθεί και ο λαός. Είναι ο υδροηλεκτρισμός. Έχουμε ποτάμια, έχουμε ε, λίμνες, έχουμε πολύ νερό στην Ελλάδα. Και δεν αξιοποιείται. Όπως εδώ δεν γίνονται ε, δεξαμενές νερού ώστε να λύτε νερό και για την παραγωγή, την αγροτική και για να αξιοποιείται ο τόπος. Και μπορεί να βγάλει ενέργεια. Από το νερό βγαίνει τεράστια δυναμική ενέργεια και ρίχνει το κόστος. Αυτά όλα τι είναι. Δεν είναι όλα σημάδια του ίδιου προβλήματος. Και ξαναπάμε στο ίδιο πάλι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και ξαναπάμε στο ίδιο ποιοι ευθύνονται ποιοι τα φτιάξαν αυτά, ποιοι περνάνε αυτού του νόμου και σηκώνουν το ξερό του και ψηφίζουν στη Βουλή. Μήπω δεν είναι το ίδιο, δεν είπατε εδώ, φαντάζομαι ότι και εδώ θα υπάρχει πρόβλημα, από όσο ξέρω, για τον τομέα τη υγεία. Δηλαδή, δεν είναι υποστελεχωμένα κέντρα υγεία. Δεν λείπουν γιατροί, δεν λείπουν νοσηλευτέ, δεν λείπουν άλλε υποδομέ σε μηχανήματα που έπρεπε να έχει μια περιοχή εδώ όπως η Πελασγία που μάλιστα έχει και εδώ είναι και βιομηχανική ζώνη, έχει και το εργοστάσιο της Unipag δίπλα, παρακάτω είναι η Agroinvest, είναι εθνικός δρόμος δίπλα και έπρεπε να είναι ενισχυμένο το κέντρο υγείας και για να καλύπτει τους κατοίκους αλλά και έκτακτες ανάγκες που συμβαίνουν εδώ. Τι το λύνει μόνο το, το νοσοκομείο της Ελλαμίας που κι αυτό έχει τεράστιες ελλείψεις όπως λένε οι ίδιοι οι γιατροί εκεί και οι νοσηλευτές. Αντίστοιχα είναι στον τομέα της παιδείας, Είδατε τώρα. Μας μαράναν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να φτιάξουμε, λέει, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί απαξιώνουν το, τα δημόσια. Γιατί έχουν καταντήσει τα δημόσια να πληρώνει και στο δημόσιο η λαϊκή οικογένεια για να σπουδάσει το παιδί τη. Τα έχουν καταντήσει να απαξιώνουν τα πτυχία και να μην βρίσκει δουλειά με αντίκρισμα στον τομέα που δουλεύει. Έχει ανέβει το κόστο και σου λέει, ο άλλο δεν βαριέσαι, α φτιάξουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι έτσι όμω. Για να σα πω ένα παράδειγμα μόνο για αυτό, επειδή περνάει τώρα στη Βουλή, θα έρθει τον άλλο μήνα και υπάρχουν μεγάλε κινητοποιήσει αυτέ τι μέρε από του φοιτητέ, του μαθητέ και του εκπαιδευτικού και του πανεπιστημιακού. Το πρώτο πανεπιστήμιο τη Κύπρου, ιδιωτικό, που ζήτησε να φτιάξει παράρτημα για την ιατρική καταρχήν και για άλλε σχολέ εδώ, ξέρετε πόσο είναι το κόστο για ένα χρόνο σπουδών σε ένα παιδί: 20.000 ευρώ το χρόνο. Για να τελειώσει, η ιατρική θέλει 6 χρόνια τουλάχιστον. Δηλαδή σημαίνει 120-140 μόνο για δίδακτρα. Άσε τώρα τα βιβλία, άσε το κόστο άλλο που θα μείνει, γιατί δεν θα είναι και όλοι Αθηναίοι, γιατί δεν θα πάει και σε όλη την Ελλάδα το Πανεπιστήμιο. Κάποιο που θέλει να πάει, καταλαβαίνετε ποια λαϊκή οικογένεια, ποιο άνθρωπο, εργάτη, υπάλληλο, αγρότη, επαγγελματία, βιοτέχνη, έμπορο, θα μπορέσει να να πάει να στείλει το παιδί του και να πληρώνει αυτά τα κόστη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι απλά τα ζητήματα και δεν είναι από μια περιέργεια ή από ένα δογματισμό που τα βάζει αυτά το ΚΚΕ στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης αντί να συζητάμε για άλλα περιδιαγραμμάτων διαγραμμάτων κλπ. Να βάζουμε τα ουσιαστικά ζητήματα. Και αυτά είναι τεράστια ζητήματα που απασχολούν τον εργαζόμενο λαό μα. Απασχολούν όλου εσά και εδώ στην Πελαζία, απασχολούν όλου και όλε σε όλη την Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Αλλά δεν θα ήθελα να σα κουράσω άλλο. Νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα πρώτα απ' όλα λύνονται με πάλι, με πάλι λαϊκή. Ήδη ενωμένοι πρέπει να είναι οι ίδιοι οι εργάτες. Δηλαδή το διέρη και βασίλευε της εργοδοσίας πρέπει να το σπάνε οι ίδιοι εργάτε να είναι ενωμένοι με βάση τα αιτήματά του και να διεκδικούν το δίκαιο του μέσα στα εργοστάσια, μέσα στι υπηρεσίε, μέσα στα σούπερ μάρκετ, παντού. Και εδώ να έχουν στήριγμα τα σωματεία του, τα συνδικάτα του, να έχουν στήριγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα που μπορεί να παρεμβαίνει και με παρεμβάσει στα Υπουργεία και στη Βουλή με ερωτήσει, με περωτήσει, με αναφορέ και στο Ευρωκοινοβούλιο και παντού. Και βεβαίως ταυτόχρονα να υπάρχει κοινή γραμμή πλεύσης, κοινή συμμαχία με τα άλλα, με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Οι εργάτες μαζί με τον αγρότη, μαζί με τον επαγγελματία, μαζί με τον φοιτητή, τον νέο άνθρωπο, τον μαθητή, να παλέψουν όλοι μαζί ε, για το δίκιο τους. Γιατί είναι κοινά τα αιτήματα και κοινά τα προβλήματα. Και μόνο έτσι ενωμένοι κάτω στη βάση, όχι στις κορυφές, αυτά είναι ε, μπαρούφε που λένε δίθεν ότι θα συζητήσουν και άντε να πάμε να πιούμε μια μπύρα μαζί που λέει ο Μητσοτάκη, άντε να πιούμε έναν καφέ που λέει ο άλλο για να βρούμε λύσει. Δεν βρίσκονται έτσι οι λύσει. Εκεί γίνονται κομπρεμοί πίσω από τι πλάτε του λαού. Ό,τι συζητάμε, τα συζητάμε ανοιχτά. Εμεί ό,τι λέμε εδώ, σήμερα στο καφενείο που είμαστε τη Πελαζία, το λέμε και στη Βουλή αύριο που θα μιλήσουμε, το λέμε και παντού και στους δρόμους του αγώνα. Και εδώ μπροστά μα έχουμε κινητοποιήσει. Ετοιμάζονται απεργιακέ κινητοποιήσει εργατικών σωματείων, ετοιμάζονται αγροτικέ κινητοποιήσει, αγροτικά μπλόκα, δεν ξέρουμε πώ θα εξελιχθούν, οι ίδιοι οι αγρότε θα τα αποφασίσουν αυτό, τι μορφέ θα ακολουθήσουν. Ετοιμάζονται κινητοποιήσει των επαγγελματιών σε όλη τη χώρα ξανά, γιατί ήταν μεγάλε αυτέ που κάναν με το φορολογικό νομοσχέδιο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλε μεγάλε πόλει. Ετοιμάζονται κινητοποιήσει από του φοιτητέ, του μαθητέ για το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, αλλά και άλλου όπω οι συνταξιούχοι για την ασφάλιση, για τα ζητήματα τη συνταξιοδότηση, για τα ζητήματα τη δημόσια υγεία κλπ. Εκεί πρέπει να δώσουμε όλοι το παρόν. Εμεί στη Βουλή θα κάνουμε το καθήκον μα. Αυτά που μου είπατε, όσα σημείωσα. Αν έχετε και υπομνήματα, μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε και να τα δούμε. Θα κάνουμε αναφορέ, θα κάνουμε παρεμβάσει και μόνο ότι προβάλλεται αυτό το ζήτημα που είναι και κάποια κανάλια εδώ. Ελπίζω και η ΕΡΤ να δείξει τίποτα διότι το ΣΤΑΡ θα το δώσει, έχει συνεργασία με την ΕΡΤ και μας είπε ότι από εκεί θα δείξει η ΕΡΤ και θα δώσει σε όλα τα κανάλια να δείξει κάτι και να αναδείξει το πρόβλημα των κατοίκων της Πελασγίας έτσι ώστε να κρατηθούν αυτά στην επικαιρότητα, στη δημοσιότητα και να ανοίξει ο δρόμος για την επίλυσή τους. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο ξέρετε την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε και στην πορεία προς τις ευρωεκλογέ. Είναι, υπάρχουν οι ευρωεκλογέ ε, τον Ιούνιο 9 Ιουνίου. Θα είναι υποψήφοι 42 ευρωβουλευτές του κόμματος όλη την Ελλάδα και θέλουμε να ενισχύσετε και με αυτόν τον τρόπο, όπως και σε άλλους αγώνες, αυτή την υπόθεση. Και μια κουβέντα μόνο, γιατί μα λένε καλά, τα λέει το κουκουέ, επειδή είναι στην αντιπολίτευση. Αλλά άμα ήταν κυβέρνηση, δεν θα τα έκανε. Γιατί πού θα βρει τα χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, λέει ο Μητσοτάκη τώρα. Έλεγε ο Τσίπρα πριν, έλεγαν άλλοι παρά πριν και πάει λέγοντα. Χρήματα υπάρχουν. Και δεν είναι μόνο αυτά τα 21 δισεκατομμύρια που κερδίσαν φέτο αυτοί να του βουτήξουν τα 10. Είναι και η φορολογία που σα έλεγα, που είναι άλλα περισσότερα δισεκατομμύρια που πρέπει να πάρουν από λίγου, από αυτού του 500 του συγκεκριμένου, και όχι να τα φορτώνεται ο ελληνικό λαό. Είναι τα 7 δισεκατομμύρια που δίνουμε κάθε χρόνο για το ΝΑΤΟ για να συνοδεύουν τα αμερικάνικα αεροπλανοφόρα, αεροπλανοφόρα φρεγάτες στην κάτω και να κινδυνεύουν και Έλληνες στρατιωτικοί και στρατιώτες ναύτες και βεβαίως όλα αυτά που πληρώνουμε. Γιατί τις φρεγάτες τις πήραμε υποτίθεται για την άμυνα της χώρας, αλλά η άμυνα της χώρας και τα σύνορά της είναι εδώ. Συνορεύει με την Τουρκία από εδώ, συνορεύει με την Ιταλία από εκεί, στη θάλασσα, συνορεύει με τη Βόρεια Αφρική από εδώ. Τι δουλειά έχει κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα. Για να προστατεύει, λέει, του εφοπλιστέ. Γιατί του κάνουν επιθέσει και μετά για να κάνουν το γύρο τη Αφρική, αφού κάνουν τι επιθέσει, θα έχουν μεγάλο κόστο. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, αλλά όμω οι κίνδυνοι μεγαλώνουν και ο ελληνικό λαό πάλι τα πληρώνει. Από αυτά λοιπόν να κάνουν περικοπές και όχι από το μισθό, από τη σύνταξη, από την κοινωνική πρόνοια και από τα κάποια επιδόματα που παίρνουν οι αδύνατε ομάδε τη ελληνική κοινωνία. Και από τι συντάξει και από όλα αυτά. Άρα λοιπόν από εκεί να βρουν τα χρήματα, γιατί αυτά τα λεφτά υπάρχουν, αλλά τα έχουν λίγοι και τα έχουν επίσης σε συνεννόηση και σε σύμφωνη γνώμη με αυτούς που κυβερνούν αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας καλή δύναμη, καλή υγεία, να έχουμε καλή χρονιά, αγωνιστική, ταξικά αγωνιστική. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας και βεβαίως συμπόρευση με το ΚΚΕ παντού. Όχι μόνο σε εκλογές αλλά και σε άλλες μάχες που έχουμε μπροστά μας να κάνουμε. Γιατί είναι το κόμμα που λέει την αλήθεια, έχει συνέπεια, έχει σταθερότητα, έχει σοβαρότητα και ξέρει τι θέλει και τι διεκδικεί. Γι' αυτό ανεβαίνει το κύρος, η εμπιστοσύνη του κόμματος σε όλη τη χώρα, παρότι ακόμα δεν έχουν φτάσει στο σημείο όλοι αυτοί να μας ψηφίζουν. Αλλά προσβλέπουν στο ΚΚΕ ακριβώς γιατί είναι μια τέτοια δύναμη. Αυτή ακριβώς τη δύναμη Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσει περισσότερα και η, Θεσσα... και η Πελασγία και όλη η περιοχή εδώ της Θεότιδας και όλη η Στερεά και οι γειτονές μας στη Θεσσαλή βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.